πράξεις και μπορούμε να στηρίξουμε και εμπράκτος μέσα από το UMB, τι είμαι Κύπρια, UMB Hero. Μπαίνουμε στο UMB Hero, δεν χρεωνόμαστε τίποτα, απλώς με την προμήθεια που παίρνει η πλατφόρμα το οδηγεί στο πράξεις, οπότε έχετε βοηθήσει δωρεάν και ωραία και πολύ γλυκά και πολύ όμορφα. Έλληνα Κοτανίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που δεν σε άφησα να πεις και το είπα εγώ μόνη μου. Τι να πω, Ναντιούλα μου, με κάλυψες. Τι να πω. Γι' αυτό τώρα θα δώσω το λόγο στον Αλέξανδρο Ριζάρδο. Αλέξανδρο, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Και μου αρέσει γιατί είσαι πάντα συντονισμένος. Σήμερα, ας πούμε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Διεμφυλικών. Θεματικά σωστός. Με ένα εξαιρετικό musical. Πώς θα το γιορτάσουμε, για πες. Την Παγκόσμια Μέρα που άργησε πολύ να έρθει. Θα το γιορτάσουμε βλέποντας διαφορετικά παραδείγματα και την εξέλιξη που υπάρχει στο πώς ο κόσμος αντιλαμβάνει τους διεμφυλικούς μέσα από τον κινηματογράφο. Έχουμε λοιπόν συναντήσει άντρες που αποφάσισαν να αλλάξουν ταυτότητα και να γίνουν γυναίκες. Γυναίκες που αποφάσισαν να γίνουν άντρες και ηθοποιούς οι οποίοι αποφάσισαν να παίξουν αυτό το ρόλο και το τι δυσκολίες συνάντησαν. Μέσα από αυτό λοιπόν το βίντεο θα συναντήσουμε πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα και δυναμικές απόψεις οι οποίες βοήθησαν στο να αλλάξει η οπτική του κόσμου πάνω στο θέμα. Ας δούμε το βίντεο και ας επανέλθουμε να σχολιάσουμε. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να σβήσουν οι διαχωριστικές γραμμές και η επαγγελματική ιδιότητα του ηθοποιού να μην ψάχνει ή να μην κρύβεται πίσω από κάποια ταμπέλα φύλου, θα παρακολουθήσουμε περιπτώσεις καλλιτεχνών που συντέλεσαν στη μετάβαση στη νέα κανονικότητα της 7ης τέχνης και μας μίλησαν αποκλειστικά. Με 5 σημαντικά βραβεία στο ενεργητικό της, η χιλιανή ηθοποιός και τραγουδίστρια όπερας Ντανιέλα Βέγα πάτησε το κόκκινο χαλί των Όσκαρ όταν η ταινία που πρωταγωνιστούσε με τίτλο «Una mujer fantástica» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Sería muy bonito ver más personas trans, no solamente haciendo cine. Sería muy bonito ver personas trans siendo policías, siendo investigadores, médicos, profesores, abogados, jueces. Sería muy bonito, pero las implicancias de mi trabajo no me corresponde a mí. No me corresponde a mí reflexionar sobre ello. Estoy preparando teatro en Chile. Hice una película ahora hace unos meses atrás y estoy esperando. Empecé a estudiar ópera como a los 9-10 años, una cosa así, y dejé de cantar cuando hice mi transición, porque estaba muy preocupada de mi cuerpo y de cómo hacerlo bien. Η Romina Escobar είναι ηθοποιός από την Αργεντινή. Πρωταγωνιστεί φέτος στο «Nosotros nunca moriremos», υποδιόμενη όχι μία τρανς, αλλά μία μητέρα που έχει χάσει το παιδί της, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στον εμπορικό κινηματογράφο της Λατινικής Αμερικής. El personaje fue maravilloso desde el momento en que me lo propusieron. Yo soy una actriz trans, así que es mucho más difícil obtener estos papeles. Digo, siempre los directores o las productoras anterior a esta película me llamaban para hacer personajes de oscuros, de prostitutas, drogas y demás. Y creo que como sociedad y como nuevos paradigmas que van cambiando, me habían preguntado qué opinaba de los actores y actrices que hacen de trans. Y yo decía que bueno, si lo hacen y está bien, parece perfecto, pero ¿por qué no dan la oportunidad a nosotras también de poder hacer otros papeles que no sean de trans? Y ahí escuchan. Ο τιμημένος με 20 βραβεία ερμηνείας ηθοποιός Jake Graff γεννήθηκε γυναίκα. Η σύζυγός του Χάνα γεννήθηκε άντρας. Και οι δύο βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί της ταινίας Colette στο πλευρό της Κίρα Νάιτλι. For me, because I'm a transgender man, so I really related to the story of Kira's lover, who was possibly an early identified transgender person. And I, in fact, worked with Denise Goff, who plays Missy or Uncle Max, and spoke to her before she shot about what it might have been to be a trans person back then or to be a trans person. Δεν μιλάω ελληνικά πολύ καλά, αλλά μαθαίνω. Καταλαβαίνω λίγο, μιλάω λίγο. Μιλάς υπέροχα. I feel like it's all about female empowerment for me. And not just female empowerment, people empowerment, human being empowerment. Any work that I can do which shines a light on anyone who has ever been marginalized and the conversation around how we can continue to kind of grow and help each other as human beings. I want to be part of stuff like that. Η 7 φορές υποψήφια για Oscar Glenn Close κερδίζει την 6η υποψηφιότητά της υποδιόμενη τον Albert Nobbs, έναν butler που κρύβει επιμελώς από τα αφεντικά του ότι γεννήθηκε γυναίκα. Albert didn't need balls because she's always a woman. I mean, it's really interesting when people talk to me about Albert, they say he, but I always think it's she because she's just in disguise, she's just invisible. I think,
I never thought about the balls it takes to do something like this. It's just something that I was so compelled to do. And we worked very hard on the look, we worked very hard on the costume, on every aspect of it. But, you know, that was the joy of it. So I don't know where the balls are in that. It was very, very difficult raising money for this movie. And I think one of the reasons was that I would walk into somebody's office and they'd say, you're gonna play a man. And I don't know, you know, maybe they didn't want to see me play a man, but it's a very hard story for people to understand. Ο Λούκας Ντότς σκηνοθετεί τον Βίκτορ Πόστερ στο ρόλο ενός αγοριού που έχει ενδυθεί τη γυναικεία ταυτότητα στην προσπάθειά του να γίνει μπαλαρίνα. Η μία αποδοχή του ήρωα που εμπνεύστηκε από πραγματικά περιστατικά ο σκηνοθέτης θα τον οδηγήσει σε μία βίαιη αποκοπή του φίλου του. I thought she was just such an example of someone who chooses herself above the reactions of others. And but what also really immediately struck me was her denial of the body she was in. And the denial of going into an intimate physical relationship with someone else. Ήθελα πολύ να τη δω αυτή την ταινία. Είναι εξαιρετική. Γιατί ένας άνθρωπος να γεννιέται, να έχει αυτή τη βαθιά επιθυμία και την αντιτάφτιση με το σώμα του και να μην του επιτρέπεται να ζήσει ως αυτός που είναι. Είναι μια ταινία η οποία έχει και ιδιαίτερα μια πολύ βίαιη ενότητα προς το τέλος της. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, όπως μας είπε και ο ίδιος. Ο ίδιος είχε διαβάσει την ιστορία σε μια εφημερίδα και του έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Συνάντησε το πρόσωπο το οποίο είχε αυτή την ιστορία και αυτό του αποτέλεσε συνέμπνευση. Και η ταινία έφτασε μέχρι και τις χρυσές σφαίρες. Καθόλου αδικαιολόγητα. Αυτά τα ολίγα λοιπόν από εμάς. Περίμενε. Περιμένω. Έχω άλλο ένα λεπτό. Οπότε